Θα συνδεθούμε με το πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης των Χανίων και ένα από τα πιο όμορφα σε ολόκληρη την Ελλάδα, το Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Εκεί είναι η Στέλλα η Μαθιουδάκη. Στέλλα, καλησπέρα. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε τη σύνδεση με εικόνες που ήρθαν πριν από λίγο στην Crete TV από τον εικονολήπτη μας τον Αντώνη τον Ιγκλεζάκη, γιατί αυτήν την ώρα έχει σημάνει συναγερμός σε περιοχή της Σούδας στα Χανιά από μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη βιομηχανίας. Βλέπουμε εικόνες που ήρθαν πριν από λίγο από τον εικονολήπτη μας Αντώνη Ιγκλεζάκη. Και μιλάμε, Μάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τα Χανιά. Μιλάμε για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 4, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Σούδας, σε μια αποθήκη ελλεντικών, λένε οι πληροφορίες. Στέλλα, να σε διακόψω και να ενημερώσω και εσένα και τους τηλεθεατές ότι η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι σε απευθεία σύνδεση από την κινητοποίηση που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή με εικόνες που μεταφέρει απευθείας ο Αντώνης ο Ιγκλεζάκης και η Crete TV. Έλεγα λοιπόν, Μάνο, κυρίες και κύριοι, ότι σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων το μεσημέρι, γύρω στις 4 το απόγευμα, όταν ενημερώθηκε η υπηρεσία ότι ξέσπασε κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη ελλαντικών γνωστής εταιρείας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Σούδας. Το θέμα από την πρώτη στιγμή που απασχόλησε τις πυροσβεστικές αρχές ήταν ότι πάνω ακριβώς από το χώρο της αποθήκης, ενδεχομένως να το βλέπετε και στις εικόνες του συναδέλφου εικονολήπτη του Αντώνη του Ιγκλεζάκη αυτή την ώρα, βρίσκεται μια κατοικία όπου οι πρώτες πληροφορίες δεν ήταν εάν υπήρχαν τα άτομα, τα μέλη της οικογένειας μέσα στο σπίτι εκείνη την ώρα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις από τα Χανιά. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι έσπευσαν για να συνδράμουν και όχημα από το Ρέθυμνο, το κλιμακοφόρο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου, όπως επίσης και οχήματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες ή να μεταφέρουν, εάν χρειαζόταν, στο νοσοκομείο Χανίων τυχόν ανθρώπους που ενδεχομένως να χρειάζονταν βοήθεια. Πέρα από το. Βλέπουμε και τις εικόνες από το μεγάλο κορδίο. Είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση, Στέλλα. Βλέπουμε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή, αλλά και τους πολίτες της περιοχής να έχουν βγει στον δρόμο. Δικαίως ανησυχούν, γιατί πρόκειται για μια κατοικημένη περιοχή. Από την εικόνα, τολμούμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και να επαναλάβω ότι πρόκειται για απευθείας εικόνα από το σημείο της καταστροφής και τον εικονολήπτη μας Αντώνη Ιγκλεζάκη. Βεβαίως, να πούμε ότι και η ελληνική αστυνομία από την πρώτη στιγμή μετέβη στο σημείο, διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων, ούτως ώστε και οι πυροσβεστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους με μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και για να μην τεθεί κίνδυνο στη ζωή οποιοδήποτε περαστικού. Μιλάμε για ένα πολυσύχναστο σημείο των Χανίων. Φοροσούδας, το γνωρίζουμε άλλωστε όλοι. Υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν σπίτια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από λίγο άρχισε τουλάχιστον να τίθεται υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά. Ωστόσο, όλοι προβλέπουν ότι το βράδυ θα είναι μεγάλο για τις πυροσβεστικές αρχές των Χανίων και φυσικά με το πρώτο φως της ημέρας, καλώς έχοντας των πραγμάτων και αφού βέβαια έχει σβήσει και η φωτιά, να γίνει και ο απολογισμός, γιατί μιλάμε για μια ιδιωτική επιχείρηση, μια μεγάλη επιχείρηση που οι πρώτες πληροφορίες τι θέλουν να έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Όλα αυτά όμως βέβαια θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο, αφού νωρίτερα έχει σβήσει καταστροφική αυτή η πυρκαγιά. Και ενώ εμείς βλέπουμε απευθείας εικόνα από το σημείο της καταστροφής,